Ζητούμενο η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Αυτό γίνεται στη Λέσβο. Εκεί θα πάμε για να βρούμε τον δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Σινάνη, καθώς έχουν να κάνει απόβαση οι γειτονές μας οι Τούρκοι. Καλησπέρα Μαρία. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που τέτοιες μέρες, τέτοιους μήνες, Σεπτέμβριο και εν όψη του Οκτωβρίου, που έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες εδώ στο Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο στη Λέσβο. Αυτό όμως που κυριολεκτικά μας έχει συγκλονίσει είναι ότι φέτος πλησιάζουμε το απίστευτο ρεκόρ προσέλευση Τούρκων τουριστών, οι οποίοι αγγίζουν το νούμερο των 150.000 μέχρι πριν από λίγο καιρό. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι σημαντικό νούμερο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Και μιλάω για ξενοδοχεία, για τουριστικά γραφεία, για ταβέρνες, για εστιατόρια. Έχει φύγει αυτός ο μανδύας που είχαμε πριν από λίγο καιρό, μία με την πανδημία και μία με το μεταναστευτικό, και η Λέσβος γνωρίζει απίστευτες στιγμές. Οι Τούρκοι είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τη Λέσβο και τα άλλα νησιά του Βορειού Αιγαίου, γιατί αγαπούν τις παραλίες μας, τον ήλιο μας, την κουζίνα μας και κυρίως με τους ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα και κάνουν πάρα πολύ μεγάλες φιλίες. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι την περίοδο του Αυγούστου, με αυτό κλείνω, ότι από τα 10 αυτοκίνητα που βλέπαμε στους δρόμους, δεν είναι υπερβολή, τα 6 ήταν με τουρκικές πινακίδες. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες εικόνες από τη Λέσβο.